Μαθητές από σχολεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης άφησαν για λίγο τα Θρανία και βρέθηκαν στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ας γίνουμε Ευρωβουλευτές», οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Κομωτινής διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά προσομοίωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και η ανταμοιβή των παιδιών ήταν η επίσκεψή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους δύο Ευρωβουλευτές οι οποίοι τους προσκάλεσαν, να δούνε λίγο πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους μίλησαν στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισκέφθηκαν την αίθουσα της Ολομέλειας, ένα καινούριο εκθεσιακό χώρο με διαδραστικές δραστηριότητες στο Parliamentarium, που νομίζω ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτούς. Και ιδιαίτερα σημαντικό πιστεύω ήταν το να μιλήσουν αρκετή ώρα με τους ίδιους Ευρωβουλευτές. Μαθαίνουν καταρχήν να ερευνούν μέσα στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Μαθαίνουν τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μαθαίνουν πώς ακριβώς παίρνονται οι αποφάσεις από την Ευρώπη που αφορούν και εμάς. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συμμετείχαν σε διάφορες επιτροπές προκειμένου να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και να το δούμε από κοντά και να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους μέσα από το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. Μιλήσαμε με αυτή την αφορμή μαζί τους. Μας είπανε πώς λειτουργεί, πώς είναι εκεί μέσα τα πράγματα, ποια είναι η αρμοδιότητα και η δική τους εκεί μέσα και των υπόλοιπων Ευρωβουλευτών. Θεώρησα την εκδρομή μας πάρα πολύ σπουδαία και ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο από άποψη ότι περάσαμε καλά, ότι γνωρίσαμε άλλα άτομα, ήρθαμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, αλλά και κυρίως για τη δεύτερη μέρα που ήταν και ουσιαστικά ο σκοπός της εκδρομής μας, το να επισκεφτούμε το Ευρωκοινοβούλιο και να μιλήσουμε με τους Ευρωβουλευτές. Η δική μου ερώτηση που έθεσα στον κύριο Δρούτσα και στην κυρία Κοπά ήταν, αφορούσε το δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο θεωρείται ένα σημαντικό πρόβλημα στην Ευρώπη στις μέρες μας, μιας και το δικαίωμα της πρωτοβουλίας επαφίεται στην Κομισιόν, όχι στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχει ένα σαφές σχήμα κυβέρνησης αντιπολίτευσης, οπότε ήταν ένα θέμα που είχαμε συζητήσει και νωρίτερα με τους καθηγητές μου και αποφασίσαμε ότι θέλαμε να το συζητήσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία κοινωνικοποιηθήκαμε και πολιτικοποιηθήκαμε. Μάθαμε πώς είναι να είσαι ένας Ευρωπαίος πολίτης και μέσα από τη διαδικασία του ταξιδιού το ολοκληρώσαμε όλο αυτό.